Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι Είμαι η Κική από το κανάλι M&D Κάντε την εγγραφούλα σας, είναι εντελώ δωρεάν Πατήστε και ένα like στο βιντεάκι Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας Φίλες και φίλοι μου, όπως είδατε και από τον τίτλο Survivor Spoiler All Star Και έχουμε μία βόμβα Ατομική βόμβα ένας παίκτη απομακρύνεται. Τον διώχνουν από την καλύπα, φίλε και φίλοι μου. Και είδαμε και την αποκάλυψη από χτες, πρώτη φορά, είδαμε στις οθόνες μας να συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Αχ, φίλες και φίλοι μου, στο φετινό Survivor All Star βλέπουμε πέκτες να χάνουν την αξιοπιστία τους, την αξιοπρέπειά τους. Όσο συμπαθείς και να είναι στο κενό, οι μύθοι καταρρύπτονται. Από πού να το πιάσεις. Από αποβολές, από οικειοθελείς αποχωρήσεις, από σκληρό reality, από βαριές κουβέντες, βλέπε ντροπή της Κύπρου, βλέπε κλέφτρες, βλέπε ψεύτες, βλέπε ρουφιανιές, όλα τα έχουμε ακούσει, δεν έχει τίποτα ξεφύγει φίλες και φίλοι μου. Η αλήθεια είναι φίλες και φίλοι μου ότι χθε είδαμε ένα άνθρωπος να εκτίθεται, να εκτίθεται στο Πανελλήνιο και συγκεκριμένα είδαμε το Σπύρο Μαρτίκα ο οποίος αερίστηκε στο Συμβούλιο και αυτό βγήκε στη δημοσιότητα. Για μένα ήταν άκρος απαράδεκτο από πλευράς μοντάζ, διότι δεν είναι ο πρώτος άνθρωπος ή ο πρώτος παίκτη εκεί πέρα που αερίζεται, έχουμε ακούσει ότι όλοι το κάνουν, γιατί η καρίδα δημιουργεί προβλήματα στην πέψη στο έντερο και όλα όλα αυτά. Και για να μην κρυβόμαστε γιατί όσοι δεν ξέρετε είμαι και νοσηλεύτρια. Ο αερισμός είναι η υγεία. Αν του έφυγε του ανθρώπου ρε παιδιά και τους κέρασε έπρεπε να το παίξει αυτό τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας φαρμακοποιός, έχει ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Εντάξει εκτέθηκε. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι το αέριο ήταν δικό του, αλλά κατά τη γνώμη μου εκτέθηκε. Η Αφροδίτη είπε ότι αερίζεται όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Τι άλλο να πω. Δεν τον βλέπω καλά το Σπύρο. Τον βλέπω να κοιμάται στην αμμουδιά. Παρ' όλα αυτά γελάσαμε εμείς. Γέλασαν βέβαια και αυτοί. Αλλά τη γνώμη μου την είπα. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!